Ήρθε η ώρα να μπει το 28 καρμπιρετέρ της Fastec και ηλεκτρονική της JKK στο ZX. Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα βίντεο στο Binos Tuning. Όπως είπα και πριν, σε αυτό το επεισόδιο θα βάλουμε το 28 το καρμπιρατέρ της Fastec και την ηλεκτρονική της JKK στο ZX. Εννοείται, ευχαριστώ πάρα πολύ το Κατσαντώνη Steam Racing που μου έχει στείλει αυτά τα πραγματάκια για τη βελτίωση του ZX. Και θα πω και κάτι ακόμα πριν προχωρήσω στη δουλειά. Θέλω να κάνω ένα giveaway το οποίο το σκέφτομαι πολύ καιρό. Θα δώσω ένα μπλουζάκι, ένα καπελάκι και μια κούπα Binos Tuning μαζί με αυτοκολλητάκια και μπρελοκάκια σε έναν τυχερό. Για να μπείτε στην κλήρωση, κάντε ένα σχόλιο σε αυτό το βίντεο από κάτω, ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι. Βέβαια, καλό είναι να κάνετε και ένα follow στο Instagram, γιατί η κλήρωση θα γίνει live με live στο Instagram, στο λογαριασμό μου, το οποίο το γράφω εδώ πέρα. Εύχομαι να είστε τυχεροί, εννοείται ότι θα τα παραλάβει δωρεάν ο τυχερός τα πραγματάκια και πάμε να ξεκινήσουμε να σας πω κάποια πράγματα για το ZX. Λοιπόν, το ZX έχει στρωθεί σωστά, κάποιοι παίζει να το είδατε και στο Ride Out 22 Σεπτεμβρίου που έγινε, που το διοργάνωνε η Μοτοκίνηση και ο Rocket Dust, το οδηγούσε ο Πάνος, βέβαια, εγώ οδηγούσα το άλλο μηχανάκι. Έχει γίνει το στρώσιμο, έχω γράψει χιλιόμετρα, εννοείται άλλαξα τα λάδια, είπα να δοκιμάσω τα iPhone 1050, τα οποία τα έχω εδώ, το κουτί τους. Είναι τα 1050 τα κατάνα, τα full συνθετικά, γιατί ήθελα να δω αν θα αλλάξει το πατινάρισμα του φυγοκεντρικού, το οποίο άλλαξε σημαντικά, βέβαια ακόμα πατινάρι, αλλά καμία σχέση με πριν. Έσφιξα την καδένα, γιατί για κάποιο λόγο έχει χαλαρώσει, φυσιολογικό βέβαια, γιατί πατήσανε οι γλίστρες, οπότε χαλάρωσε η καδένα, ήθελε το σφίξιμό της με τον μηχανικό τεντωτήρα, τσέκαρα και τις βαλβίδες, τις ρύθμισα σωστά. Και το μηχανάκι από τότε που το κυκλοφορώ δουλεύει άψογα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Βέβαια, το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι με το καρμπιρατέρ που έχει τώρα επάνω, στις πολλές στροφές γίνεται πολύ φτωχό το μείγμα και δεν πάει, το νιώθεις δηλαδή, μετά τις 7.000 στροφές δεν πάει το μηχανάκι. Κάνει και σκασίματα, δηλαδή εκεί που δίνεις τέρμα γκάζι, κάνει παφ παφ, δηλαδή κάνει άκαυστες, αλλά σκάει κιόλας. Που αυτό είναι σοβαρό σημάδι φτωχού μείγματος. Μόλις έβγαλα το μπουζί και το χρώμα του είναι αυτό. Η ακίδα μου φαίνεται ότι είναι λίγο φτωχή από ό,τι βλέπω από το χρώμα. Είναι ψιλοκαφέ αλλά πάει προς το άσπρο. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τη γνώμη σας. Οπότε τώρα αυτό θα το λύσουμε και με το μεγάλο το καρμπιρατέρ, γιατί έχει και πραγματάκια Ziegler για να το ρυθμίσεις εκεί που θέλεις. Και πιστεύω θα βοηθήσει και η ηλεκτρονική, που από ό,τι είδα έχει 8 σκάλες δεξιά και αριστερά, δηλαδή έχει τη 0 στο κέντρο. Όταν το στρίβεις από τη μια μεριά δίνει advance και όταν το στρίβεις από την άλλη μεριά αφαιρεί advance. Οπότε θα το δούμε και αυτό πώς δουλεύει. Πάμε σιγά σιγά να βγάλω τα πλαστικά για να βγάλουμε το παλιό καρμπιρατέρ και να βάλουμε λαιμό, καρμπιρατέρ καινούριο κτλ. Εδώ έχουμε guest star, το Χρήστο, τον RCX Χρήστος. Έχω εδώ τα πραγματάκια. Αυτό είναι το καρμπιρατέρ το μαμά, το έχω ξαναδείξει. Εδώ είναι ο λαιμός, το κάτω κομμάτι που βιδώνει στην κεφαλή. Και εδώ κοιτάξτε πόσο μικρή είναι η τρύπα αυτού του λαιμού εδώ, του λαστιχένιου. Και έχουμε βάλει με το Χρήστο ένα ψευτοστοίχημα. Να, εδώ είναι τα λεφτά μας. Εδώ έχουμε βάλει το στοίχημα. Πόσα χιλιοστά είναι αυτό το πέρασμα εδώ. Η εσωτερική διάμετρος εκεί μέσα. Να θυμίσω ότι το καρμπιρατέρ αυτό είναι 24 εδώ πέρα. Θέλω να δω πόσο μικρή είναι αυτή η τρύπα εδώ πέρα και μετά να θυμηθούμε γιατί δεν πάει το μηχανάκι. Για κράτα να μετρήσω. Λοιπόν, στο περίπου τώρα, γιατί δεν πρέπει να φτάνει μέσα το παχύμετρο.
Τι λέει εδώ. Ακριβώς όμως. 20, ε. Παιδιά, αυτή η τρύπα εδώ είναι πάρα πολύ μικρή. Ναι, για να... εν τέλει νίκησε ο Μπάμπης στο στοίχημα, είχε πει 20, εγώ είπα 18,5. Όχι, εντάξει. 18,5 θα ήταν... Το ξεφτύλισα. Το ξεφτύλισα εγώ. 18,5 είναι αυτό, τόσο μικρό. Σκέψου ότι να είναι τόσο μικρή. Όχι, εντάξει. Σκέψου ότι θα ήταν τόσο μικρή τρύπα. Ναι. παρά είναι, εντάξει. παρά είναι, όντως. Ναι. Οπότε, παιδιά, μόνο και μόνο με την αλλαγή του λαιμού, δηλαδή πιστεύω ότι αν έβαζα αυτό το καρμπιρατέρ με τον λαιμό τον Απίντο εδώ, που είναι για 28, θα πήγαινε ήδη πιο γρήγορα και χωρίς να αλλάξω καρμπιρατέρ. Αλλά μιας και υπάρχει. Εδώ πέρα το 28, πάμε να το βάλουμε πάνω. Ε, τι λες, πάμε σιγά σιγά. Ναι, μάγκα μου. Βάζω τη ροζέτα πρώτα, έχω βάλει και το O-ring εδώ πέρα και έχω και σημαδέψει όταν έφτιαχνα την κεφαλή ποιο μέρος να κοιτάει μπροστά. Είναι αυτό εδώ και έχω σημαδέψει και την κεφαλή. Οπότε βάζω τις δύο βίδες. Να ασφαλίσω πρώτα τη ροζέτα και μετά να δούμε πού θα κοιτάζει το καρμπιρατέρ. Λοιπόν, βάζουμε εδώ. Έχεις ένα δύο random εδώ πέρα κάτω. Καλά είναι εκεί. Ναι, ναι, μια χαρά. Καλό, ε. Ναι, ναι, εγκρίνω. Αφού βάλαμε το καρμπιρατέρ, η επόμενη δουλειά ήταν να φτιάξουμε μια καινούρια ντίζα. Η εργοστασιακή ντίζα δεν κάνει γιατί έχει διαφορετικό κεφαλάκι, οπότε δεν μπαίνει σε αυτό το slide. Έχει κάτσει πολύ ωραία και το καρμπιρατέρ σε αυτή τη θέση. Είναι βολικό γιατί εδώ είναι και σπασμένο το πλαστικό. Και είδα και το άλλο το κάλυμα, την ποδιά εδώ πέρα, με λίγο κόψιμο θα ανοίξει τρύπα και θα φαίνεται το καρμπιρατέρ. Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι να βάλουμε βενζίνη, το σωληνάκι, μπουζί και βάζουμε μπρος. Χρήστος κάμεραμάν εδώ πέρα. Of the λοιπόν, κάτσε να συνδέσω το σωληνάκι. Τσακ. Διάφανο σωληνάκι και έχω κάνει και ελεύθερη ροή γιατί ήταν με υποπίεση πριν. Είμαστε κομπλέ. Να βάλω βενζίνη. Κάτω στάρα εννοείται. Πάντα. Ναι, αλλά από πού? Από ετέκα. Κατέβηκε. Κατεβαίνει, για δείξε, για δείξε. Κατέβηκε. Δεν το πρόλαβα, αλλά έβγαλε κάτι μπουρμπουλήθρες από εδώ πέρα. Ό,τι αέρας είχε μείνει δηλαδή. Λοιπόν, να πω ότι τα ζιγκλέρ που έχει μέσα το καρμπιρατέρ είναι του αέρα, το μικρό δηλαδή, το ζιγκλέρ νούμερο 32. Το μεγάλο ζιγκλέρ της βενζίνης είναι νούμερο 110. Σε 38 δεν μου είπες ότι ήταν πριν. Ήταν, αλλά έβαλα το 32. Α, okay. Έχω κλείσει και το power jet εδώ πέρα για να έχει ρυθμιζόμενο power jet αυτό το καρμπιρατέρ, που είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά το έχω κλείσει προς το παρόν για να το ρυθμίσουμε. Αν χρειάζεται βενζίνη έξτρα στο τερμαγκάζι, μπορείς να το ανοίξεις στον δρόμο και να το δεις. Λοιπόν, βάζω μπουζάκι. Λες να δουλεύει με την πρώτη? Άμα σκεφτείς ότι και στον Κώστα δούλευε. Λες να είμαστε τυχεροί. Να, το Κώστα είναι και πιο εργοστασιακό μηχανάκι. Εντάξει. Κοίτα με μαμά, κεντροφόρο, όλα ό,τι και να βάλεις πάνω θα πάρει μπρος. Ναι, με εμένα ζωριστή, είχα ζωριστή φουλ, μου είχε βγει το λάδι. Λοιπόν, έχει μπει και η Diza Special. Εδώ πέρα, παπ. Custom, ωραία. Και είμαστε έτοιμοι. Μανιβελιά. Εδώ, παπ. Εν τω μεταξύ έχει και το σιγαστήρα, λες να τον βγάλω. Όχι μωρέ, δούλεψε το. Δούλεψε το έτσι χωρίς. Μίζα έχεις. Όχι. Κλειδιά. Λες να χρειάζονται. Μπα. Είναι πολύ ψηλά. Καλά ακούει.
Δουλεύει ρολόι, φιλέ. Πολύ καλό. Δουλεύει ρολόι. Λοιπόν, παιδιά, το αφήνουμε να ζεσταθεί, να το κάνουμε καμιά βολτίτσα. Να δούμε αν θέλει ρύθμιση. Μετά βάζουμε την ηλεκτρονική και τα λέμε. Σε λίγο. Γράφει. Γράφει, γράφει. Λοιπόν, παιδιά, το έκανα μια βόλτα. Έβαλα και το χωνί, το Fastec. Εδώ, χρυσάφι. Η πρώτη βόλτα ήταν με πάνω-πάνω την ασφάλεια στη βελόνα, που σημαίνει φτωχό μείγμα στο άνοιγμα του γκαζιού. Ήταν όντως φτωχό το μείγμα, δεν πήγαινε. Τώρα την έβαλα τη βελόνα στη μεσαία θέση. Έγινε τελείως διαφορετικό, αλλά στα ψηλά, δηλαδή στο τέρμα γκάζι, πάλι χάνει. Έχει φτωχό μείγμα, οπότε θα του βάλω από 110 νούμερο ζιγκλέρ που έχει, θα του βάλω το 115 και βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτό το παρατήρησα κιόλας στο τέρμα γκάζι. Κολώνει το μηχανάκι, αλλά επειδή του άνοιξα το power jet, μέχρι να, μόλις παίρνει βενζίνη δηλαδή από το power jet, ξεκινάει και ξαναδίνει δύναμη. Οπότε είναι φτωχό σε αυτό το κομμάτι. Πάμε να βάλουμε το 115 και συνεχίζουμε. Λοιπόν, ανοίγουμε το κουτάκι. Έρχεται μαζί με το καρμπιρατέρ αυτό. Είναι όλο το κουτάκι. Το kit μαζί. Ναι, για να ρυθμίσει κιόλας. Εδώ είναι το 115, δεν ξέρω αν φαίνεται. Απλά τώρα πρέπει, επειδή είναι ελεύθερη ροή η βενζίνη και το ντεπόζιτο, πρέπει να βγάλω γρήγορα το σωληνάκι της βενζίνης και να το βουλώσω με ένα μαγικό μπουζί που έχω εδώ πέρα. Από πού είναι αυτό το μπουζί, Μάγκα? Αυτό είναι, φίλε, special μπουζί. Είναι από Duke 390. Το οποίο κάνει ακριβώς τη διάμετρο του για το σωληνάκι. Μήπως είναι από αυτό εκεί το εργαλείο? Από αυτό, λες. Εν τω μεταξύ, μαλάκα, δες τι τσαντάρα έχω παίξει. Ναι, όντως. Σχεδόν κατέμουν τσάντα είναι. Είναι σχεδόν κατέμουν τσάντα, ναι. Λοιπόν, κάτσε να βγάλω και το χωνί. Το έχω βάλει και πρόχειρα. Ευχηθείτε μου καλή τύχη. Καλή τύχη. Έλα, τίποτα, εντάξει. Ναι, έλα, 5 ml δεν φταίει. Ούτε γάτα ούτε ζημιά, τίποτα. 5 ml. Λοιπόν, θα διάσω και το ποτηράκι. Πάντα πλένουμε τα χεράκια μας μετά από ρήψη χημικών επάνω. Διεξοδικά. Διεξοδικά. Αν δεν έχουμε γαντάκια, γιατί αυτή τη στιγμή μου έχουν τελειώσει. Πλένουμε τα χεράκια μας για να είναι φροντίδα και προδέρμη, παιδιά. Και τζούρα καφέ, τζούρα καφέ. Και τζούρα καφέ. Και τζούρα καφέ. Λοιπόν, αδειάζουμε μπολάκι. Κάτσε να βάλω ένα σωληνάκι. Μου έπαιξες τρίπλα εδώ πέρα. Είδες, προσποιησάρα. Η βίδα πού είναι, τη βλέπεις? Α! Γαμώ το, πιάσα το μοτέρο, βλάκας ο ηλίθιος. Κάικα. Δεν έχεις. Παίρνουμε το καρυδάκι και ξεβιδώνουμε το κύριο ζιγκλέρ. Αυτά δεν χρειάζονται και πολύ σφίξιμο, ίσα ίσα με το χέρι. Βάζουμε το 110 και βάζουμε το 115. Κουμπώνουμε καπάκι. Το ring. Α, το έχεις βάλει, εντάξει. Βάζουμε και τα βιδάκια. Βάζουμε και το power jet εδώ, το σωληνάκι. Έχεις εξηγήσει στον κόσμο τι κάνει αυτό, Το power jet. Ναι. Νομίζω ναι. Ναι, αλλά επειδή είσαι σίγουρος, για εξήγησε το αλουμίνιο. Όχι, όχι, έχω βάλει τέτοιο, Έκανα πριν βίντεο πώς λέγεται το κάθε ζιγκλέρ και τι κάνει το power jet και τι κάνει το κάθε ζιγκλέρ, γιατί ξέρεις τι προβλήματα έχουμε. Έχουμε προβλήματα συνεννόησης, γιατί πολλά παιδιά στέλνουν μήνυμα και με ρωτάνε πώς να ρυθμίσουν τον καρμπιρατέρ τους και τους λέω, άλλαξε το ζιγκλέρ αέρα, ξέρω εγώ. Ναι. Αυτό. Ποιο είναι το ζιγκλέρ αέρα? Εκείνο το ζιγκλέρ είναι αυτό, εκεί δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Οπότε έχω ανεβάσει ένα βιντεάκι, το οποίο το κάνα σήμερα. Βγάζουμε την τάπα από το σωληνάκι, την αγωνιστική τάπα. Εννοείται. Έλα, εντάξει, τώρα αρχίθηκαν 10 ml. Είσαι ένα πτηρά. Να ανάψω λίγο κάτι. Θα βρούμε για σένα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε βόλτα, να δούμε τι κάναμε. What? Λοιπόν, παιδιά, μετά από λίγο ψάξιμο, κατέληξα στις εξής ρυθμίσεις. Στο καρμπιρατέρ,
Είδατε πριν έβαλα το νούμερο 115 Ziegler Βενζίνης και άλλαξα κιόλας τη βελόνα. Έβαλα τη δεύτερη βελόνα που έχει το carburetor που έρχεται μαζί. Αυτή η χρυσή που βλέπετε εδώ μέσα είναι αυτή που έχει κανονικά, αλλά εγώ του βάλα την ασημένια, η οποία είναι λίγο πιο λεπτή στο κάτω μέρος, οπότε περνάει περισσότερη βενζίνη και έτσι το ρύθμισα και μου δουλεύει καλύτερα από ό,τι πριν. Επίσης έβαλα και την ηλεκτρονική, είδα διαφορά και στα χαμηλά και στα ψηλά, εννοείται δεν έχει κόφτες αυτή η ηλεκτρονική, δηλαδή το μηχανάκι στροφάρει μέχρι εκεί που μπορεί, οπότε δεν έχουμε φλογίδια και τέτοια, μην ψάχνετε από αυτήν την ηλεκτρονική. Αλλά έχει το άλλο καλό ότι μπορείς να ρυθμίσεις 8 σκάλες στο Avance, δηλαδή να δώσεις μάλλον 8 μοίρες μπροστά ή 8 μοίρες πίσω. Εγώ το έχω ρυθμίσει με την αίσθηση, δεν έχω κάτσει με το πιστόλι να δω που πέφτει. Το ρύθμισα με την αίσθηση στις 2 σκάλες, δηλαδή συν 2 μοίρες από το κανονικό. Γιατί αν το βάλεις να έχει πολύ Avance, το μηχανάκι στα χαμηλά τραβάει πολύ, αλλά δεν μπορεί να ανεβάσει στροφές, δηλαδή μετά τις 7.000 κολώνει. Επίσης παρατήρησα ότι αυτό το χωνί εδώ, το χρυσό της Fastec, το οποίο είναι πανέμορφο και ταιριάζει full με το Fastec το carburetor, μου κάνει το μείγμα πιο πλούσιο. Βέβαια πρώτα ρύθμισα το carburetor χωρίς αυτό και μετά το έβαλα και το παρατήρησα ότι γίνεται γενικά πιο πλούσιο το μείγμα σε όλο το φάσμα της λειτουργίας. Και δοκίμασα και αυτά εδώ και το Universal το χωνί και ένα εκτυπωμένο στον εκτυπωτή και το φίλτρο με το χωνί αυτό το μικρό. Λογικά επειδή το μηχανάκι το χρησιμοποιώ για κάθε μέρα, θα βάλω το φίλτρο με αυτό το χωνάκι εδώ για να μην ρουφάει και σκόνη. Οπότε για τώρα είμαστε καλά με το καρμπιρατέρ, δουλεύει τέλεια, θα το δείτε και σε λίγο που θα το κάνω βόλτα. Νούμερο 32 Ziegler αέρα, δουλεύει τέλεια το ρελαντί, ούτε σβήνει ούτε μπουκώνει τίποτα. Μόνο στο τέρμα γκάζι, αυτό που σας έλεγα, νιώθω ότι είναι λίγο φτωχό. Επίσης έκανα και μια βλακεία εδώ στο PowerJet, προσπαθώντας να το ρυθμίσω, το ξεβίδωσα πολύ και μου φύγε η βίδα στο δρόμο, οπότε το PowerJet τώρα δεν δουλεύει. Αλλά θα παραγγείλω νούμερο 120 Ziegler βενζίνης για να δοκιμάσω. Αλλά μέχρι τότε θα του βάλω τα πλαστικά. Επίσης θέλω να πάρω και ένα πολλαπλασιαστή, γιατί αυτός μου κάνει κάτι περίεργα, μου κάνει κάτι κοψίματα στα ψηλά. Αυτά πιστεύω μέχρι στιγμής. Μείνετε στο βίντεο να βάλω τα πλαστικά και να βγούμε βόλτα. Επίσης σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω ότι με ένα σχόλιο, ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μπαίνετε στην κλήρωση για το giveaway που θα κάνω σε μια εβδομάδα, που θα δώσω ένα μπλουζάκι, ένα καπελάκι και μια κούπα Binos Tuning. Εννοείται θα τα στείλω παντού δωρεάν μεταφορικά. Οπότε κάντε τα τώρα για να μπείτε στην κλήρωση. Μπήκαν και τα πλαστικά όπως είδατε και κοιτάξτε τι ωραία που κάθεται στο σημείο του καρμπιρατέρ. Έκοψα εδώ ένα κομματάκι και από εδώ ένα λίγο πιο μεγάλο. Δεν με ενδιαφέρει και πολύ να μην τα χαλάω στα πλαστικά, γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν σπασμένα και ψιλοχαλασμένα. Αλλά τώρα έχει κάτσει πολύ ωραία, έχει κάτσει και η ντίζα εδώ σωστά. Και το χωνί φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και από μπροστά. Και ταιριάζει και με τη μανέτα τη Rapido. Εννοείται από Κατσαντώνη Steam Racing. Οπότε, επειδή νύχτωσε, θα περιμένω την αυριανή ημέρα για να το πάμε βόλτα να δείτε πώς πάει. Καινούργια μέρα σήμερα και έχω κάνει κάποιες αλλαγές ήδη στο μηχανάκι. Έβαλα για αρχή το κολάρο που έρχεται μαζί με το καρμπιρατέρ, που είναι κολάρο σιλικόνης και είναι πολύ πιο στιβαρό από το άλλο που είχα, το οποίο είναι αυτό, που έρχεται μαζί με το λαιμό της Απίντο. Έβαλα και νούμερο 120 Ziegler βενζίνη στο καρμπιρατέρ για να το δοκιμάσω, γιατί νομίζω ότι στις ψηλές στροφές είναι φτωχό το μείγμα. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι είχε ένα θέμα το μηχανάκι, μετά τις 8.000 στροφές έκανε διακοπές και σκασίματα ενώ έδινε γκάζι, που σημαίνει ότι κοβόταν το ρεύμα, δηλαδή ή πολλαπλασιαστής ή μπουζή ή ποινία. Για αρχή δοκίμασα τον πολλαπλασιαστή του KZR. Τον έβαλα πάνω αλλά έκανε τα ίδια και όσο περνάγανε τα χιλιόμετρα και έγραφε χιλιόμετρα το μηχανάκι,
Μ' άφησε και δύο φορές στο δρόμο, οπότε λέω είναι ποινία. Όχι σίγουρα βέβαια, πήρα ένα ρίσκο. Άνοιξα τα ποινία γιατί θυμόμουν ότι δεν είχε γνήσια ποινία, είχε ποινία της Σόκο, ημιτασιών. Οπότε θεώρησα ότι μάλλον τα έχουν φτύσει. Στο ποινίο όμως που δίνει ρεύμα στον μπουζί, γιατί η φόρτιση και τα φώτα ήταν μια χαρά, δουλεύαν όλα. Οπότε έβαλα γνήσια ποινία και το μηχανάκι δουλεύει όπως πρέπει. Οπότε τώρα πάμε να το κάνω μια βόλτα, να δείτε κι εσείς πώς πάει. Βέβαια δεν το έχω κάνει βόλτα με το μεγάλο το ζιγκλέρ που έβαλα τώρα, αλλά αν χρειαστεί κάποια ρύθμιση θα το δω τώρα. Οπότε πάμε. Ο ήχος είναι φοβερός και από το φωνή και από την εξάτμιση. Οπότε θα κάνω μερικά ανοίγματα να δείτε, να μου γράψετε και εσείς από κάτω στα σχόλια. Εννοείται ότι με το σχόλιο που θα μου γράψετε μπαίνετε στο διαγωνισμό για το giveaway που κάνω. Οπότε γράψτε ό,τι θέλετε, αν σας άρεσε ή δεν σας άρεσε ή καμιά συμβουλή, και πάμε να κάνουμε κανένα ανοίγμα. Αυτό είναι το ένα άνοιγμα. Νομίζω ότι γενικά μπουκώνει μετά τις 8 κιλάδες. Θα βγάλω για αρχή το φωνή, να δούμε τι διαφορά θα έχει. Δεν έχει ούτε βίντεο ούτε τίποτα, το βάζω στην τσέπη και έφυγα. Πάμε να το κάνουμε μια γύρα και έτσι. Αν και να πω παιδιά, τώρα χωρίς φίλτρο, μόνο για τις δοκιμές αυτές το έχω. Γενικά πάντα το κυκλοφορώ με φίλτρο για θέματα καθαρού αέρα, εννοείται. Όχι παιδιά, δεν πιάνει καλή τελική, έχει πολύ κοντό γρανάζωμα. Σίγουρα σηκώνει μεγαλύτερο γρανάζακι από 14 σε 15, γιατί έχει χαμηλά, πιο χαμηλά τη ροπή του. Είδατε, φτάνει μέχρι 10.000 και μετά δεν πάει. Οπότε πάμε πίσω στον γκαράζ και βλέπουμε και κάνουμε. Γύρισα στον γκαράζ, το μηχανάκι είναι εδώ και έχω ήδη κάνει κάποιες αλλαγές. Έβαλα το φίλτρο για να μην ρουφάει και σκόνες και βρώμες το καρμπιρατέρ. Έχω βάλει 115 ζιγκλέρ από 120 γιατί νομίζω ότι δούλευε πλούσιο, και για να είμαι κομπλέ από ρεύματα έβαλα και τον πολλαπλασιαστή της Rapido, εννοείται από Κατσαντώνη Steam Racing, εκεί το λέει. Ευχαριστώ πολύ τον Πάνο. Επίσης το κοντέρ, όπως είδατε στο τελευταίο βίντεο, δούλευε, αλλά νομίζω ότι δεν δείχνει σωστά τα χιλιόμετρα, οπότε θα βάλω το κινητό να γράφει το GPS να δούμε πόσο τελική έχει. Οπότε πάμε να κάνουμε μια τελευταία βόλτα και να κλείσουμε το βίντεο.
Όπως είδατε, το κοντέρ δείχνει ό,τι να είναι, αλλά γι' αυτό το λόγο έβαλα και το κινητό πάνω στο τιμόνι για να δούμε από το GPS πόσα χιλιόμετρα θα γράψει. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έγραψα 116, που είναι πολύ καλά γιατί πήγαινε και με 10.000 στροφές. Με αυτό το γρανάζωμα δεν νομίζω ότι θα πάει παραπάνω. Έχει 14.42, είναι το μαμά γρανάζωμα. Σίγουρα σηκώνει 15 γρανάζι μπροστά για να το βοηθήσει να δουλεύει και σε πιο χαμηλές στροφές, γιατί αυτό το μηχανάκι δουλεύει σε πιο χαμηλές στροφές. Όπως είχα πει, ο περιορισμός του είναι η κεφαλή, γιατί έχει μικρές βαλβίδες και δεν υπάρχει, αν, από ό,τι ξέρω, aftermarket κεφαλή για αυτό το μηχανάκι. Όλα τα πράγματα που έχω βάλει όμως επάνω δουλεύουν άψογα, από το καρμπιρατέρ, τον πολλαπλασιαστή, την ηλεκτρονική. Στην ηλεκτρονική παρένθεση θα ασχοληθούμε σε επόμενο βίντεο. Στο επόμενο βίντεο με το ZX να πω ότι θα έχει πάλι λύσιμο, θα του λύσω το μοτέρ για να του βάλω πιο λεπτή φλάτζα κεφαλής. Αυτή η φλάτζα που έχει τώρα είναι 1,5 χιλιοστό. Θέλω να του βάλω 1 χιλιοστό ή 0,8 του χιλιοστού για να ανεβάσει κι άλλο τη στατική συμπίεση, να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει. Και σκέφτομαι να του βάλω και καινούργια μπουζόνια και καινούργια παξιμάδια, ώστε να σφίξει το μοτέρ να είναι εντελώς συμπαγές. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Κατσαντώνη Steam Racing που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το project, με κάποια ανταλλακτικά και συμβουλές από τον Πάνο Κατσαντώνη. Οπότε στηρίξτε τους και αυτούς, μπείτε στο site τους, έχει τα πάντα για όλα τα μηχανάκια, άψογη εξυπηρέτηση, εντάξει, τα ξέρετε περισσότεροι, μην τα ξαναλέω. Επίσης, γράψτε ένα σχόλιο, κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο και μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μπείτε στο διαγωνισμό που κάνω, που δίνω ένα μπλουζάκι Binos Tuning, μια κούπα και ένα καπέλο. Εννοείται ότι τυχερός θα τα παραλάβει δωρεάν, και κάντε και ένα follow στο Instagram, γιατί η κλήρωση θα γίνει live από το Instagram. Οπότε κάντε και εκεί ένα follow για να δείτε την κλήρωση live ακριβώς σε μια εβδομάδα από σήμερα, από τη δημοσίευση του βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που έχετε αγωνία αλλά και υπομονή για όλα τα project που κάνω, για όλα τα βιντεάκια. Απλά δεν έχω και πολύ ελεύθερο χρόνο τελευταία, οπότε πάνε όλα λίγο πιο πίσω. Ευχαριστώ πάντως που με ρωτάτε και στο Instagram, περιμένετε πώς και πώς τα βίντεο. Θα κλείσω αυτό το βίντεο εδώ πέρα. Εννοείται να φοράτε πάντα κράνος όπου και να κυκλοφορείτε με τα μηχανάκια σας, και το μυαλό μέσα στο κεφάλι. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να περνάτε πάντα καλά. Τα λέμε!